Καλημέρα σε όλους για τη συντομία του χρόνου. Θέλουμε καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τη διάκριση που πέτυχαν, στους προπονητές, στους ανθρώπους της κάθε ομοσπονδίας και των σωματείων που ανήκει ο κάθε αθλητής, αλλά συγχαρητήρια και στους γονείς που παλεύουν καθημερινά να στηρίξουν τα παιδιά τους. Ξέρετε, η διάκριση ενός αθλητή είναι από τη μια αυτό που βλέπουμε και χειροκροτούμε όλοι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι όμως και αυτά που εμείς δεν βλέπουμε ή τουλάχιστον ο περισσότερος κόσμος. Είναι αυτά που προηγούνται και αυτά που ακολουθούν ή τουλάχιστον πρέπει να ακολουθούν μετά από μια μεγάλη επιτυχία. Είναι δηλαδή η μακροχρόνια προσπάθεια να ξεπεράσεις εμπόδια και δυσκολίες, να χτίσεις επίμονα το σώμα σου και την ψυχή σου για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις μεγάλες προκλήσεις. Τον ίδιο Γολγοθά περνούν και οι γύρω σου. Άλλος σε μεγαλύτερο και άλλος σε μικρότερο βαθμό. Αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια. Είναι το παράδειγμα και το πρότυπο του αθλητή που πρέπει να οδηγήσει σε προσέλκυση στον αθλητισμό νέων ανθρώπων, σε περισσότερα ταλέντα, σε περισσότερες επιτυχίες. Είναι μια προσπάθεια που μας ανησυχεί όταν ακούμε κραυγές αγωνίας από τους αθλητές, γονείς και ανθρώπων των σωματείων για το κόστος, παραδείγματος χάρη, μεταφοράς, συμμετοχής και διαμονής σε αγώνες και ότι αυτό σήμερα, το 2024, αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή ενός αθλητή. Δηλαδή, η συμμετοχή σε έναν αγώνα, σε μια διοργάνωση για έναν αθλητή ή για μια ομάδα, να αποτελεί η τσέπη και όχι η αξία, η διάκριση και η προσπάθεια. Και επειδή είμαστε μικρή χώρα και γνωριζόμαστε, αυτό ισχύει. Όχι μόνο για την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, αλλά δυστυχώς για όλη τη χώρα. Μια προσπάθεια που μας ανησυχεί όταν ακούμε κραυγές αγωνίες από τους αθλητές για την έλλειψη εγκαταστάσεων, για την έλλειψη χρηματοδότησης και μέρημνας που υπάρχει. Τα ωραία λόγια καλά είναι. Αλλά η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτά και το γνωρίζουν πρώτα απ' όλα και οι αθλητές, αλλά και όσος κόσμος τέλος πάντων ασχολείται με τον αθλητισμό. Υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης και μέρημνας. Και αυτό το γνωρίζουν και οι εκπρόσωποι των σωματείων και οι αθλητές και οι γονείς για το κόστος συντήρησης που είναι κριτήριο για τη λειτουργία των υποδομών και ότι αυτό μεταφέρεται που μεταφέρεται σαν βάρος στη λαϊκή οικογένεια. Έτσι είναι. Πρέπει κάποτε να δούμε και την πραγματικότητα στα μάτια. Η οικογένεια, η εκείνο, η οικογένεια για το άλλο, η οικογένεια το άλλο, για το άλλο και απίστευτη φορολογία η οποία πάει σε μια χούφτα ανθρώπους και εταιρείες. Έτσι λοιπόν από ευλογία που είναι να έχεις αθλητικές εγκαταστάσεις στον τόπο σου, αυτό μετατρέπεται σε πρόβλημα. Είναι όμως και σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους να αγωνίζονται για το δικαίωμα στην άθληση και να βελτιώνουν με τον αγώνα και μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό τις συνθήκες άθλησης κόντρα στην κατεύθυνση ο αθλητισμός να είναι πολυτέλεια για λίγους και όχι δικαίωμα για τους πολλούς. Γιατί σε αυτό το σύστημα τα δικαιώματα συνδέονται και με το χρήμα. Δεν δίνονται απλόχερα από το κράτος. Γιατί μόνο όταν οι πολλοί ασκούνται συστηματικά κάνοντας στάσεις ζωής στον αθλητισμό και την άσκηση, χωρίς να αποτελεί κριτήριο η τσέπη αλλά η ανάγκη, τότε μόνο δεν θα χάνονται ταλέντα και θα χαιρόμαστε πολύ περισσότερες ευχάριστες στιγμές σαν αυτή σήμερα σε κάθε άθλημα. Όλα αυτά και άλλα τόσα τα γνωρίζουν εδώ οι άνθρωποι του αθλητισμού που ξέρουν τι σημαίνει η πραγματική ανάπτυξη του αθλητισμού, καλλιέργεια και προώθηση του ταλέντου και τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι αξίζει πολλά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά η προσπάθεια όλων των αθλητών μέσα αυτές τις δύσκολες συνθήκες και αυτών που δεν είναι σήμερα εδώ αλλά και όλων όσων βοηθούν. Γιατί τελικά πέρα από τις βραβεύσεις χρειάζεται πραγματική στήριξη γιατί ξεπερνούν πολλά εμπόδια για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αποφεύγω να μπω στον πειρασμό να σχολιάσω τα υπόλοιπα,
γιατί θέλουμε πάρα πολύ χρόνο και τον σέβομαι, και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη και υγεία και καλή συνέχεια και πολλές, πολλές ακόμα επιτυχίες. Εμείς θα είμαστε στο πλάι σας όπως πάντα. Ευχαριστώ.